Βρισκόμαστε στα γραφεία του ΔΑΚ Έδεσας, στον αεροπό. Τι ήταν εδώ πιο πριν, θα θέλαμε να μας πεις, Μάκη. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ πέρα. Εδώ, από ό,τι γνωρίζετε εσείς και το ξέρετε καλά, ήταν ένας χώρος εγκατελειμμένος. Υπήρχαν κάποια σίδερα πεταμένα. Ήταν μια άθλη κατάσταση. Εγώ μπορώ να πω ότι ήταν μια αποθήκη στην κυριολεξία. Ό,τι άχρηστο υπήρχε, υπήρχε εδώ μέσα πεταμένο. Φέτος, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Σαν Αεροπός, ζητήσαμε να μας παραχωρήσει αυτό το χώρο. Και προς τιμή του ο Δήμαρχος ο κ. Γιάννου μας το παραχώρησε. Αλλά η συμφωνία ήταν ότι όλα αυτά που τα βλέπετε εδώ μέσα έγιναν με προσωπικά έξοδα του αεροπού. Είτε από χορηγίες, από φίλους και με προσωπική εργασία των παιδιών. Πιστεύω ότι καταφέραμε να φτάσουμε μάλιστα το 10 στο 9. Ήταν ένας χώρος όπως το γνωρίζατε, μπήκαν τα γραφεία, τα πατώματα καινούρια, οι τείχοι βάφτηκαν, φωτιστικά, γραφεία, φαξ, κομπιούτερ, εκτυπωτές έχουμε, ακόμα και φωτοτυπικό. Δηλαδή χρειάζεται κάτι να βγάζουμε, δεν χρειάζεται να τρέχαμε έξω όπως και κάποιες εκδηλώσεις. Τραπέζι, καρέκλες. Τα τραπέζια αυτά και το κυριότερο ότι η ομάδα φέραμε το μηχανισμό εδώ πέρα που μπορούμε πριν από κάθε παιχνίδι να βλέπουμε τους αγώνες τους αντιπάλους. Δηλαδή εδώ ο προπονητής μαζί με τους παίκτες έρχεται και γίνεται μια πλήρη ανάλυση του αντιπάλου. Το παραχωρείτε και σε μπάσκετ, σε... Βεβαίως, αυτό το έχουμε πει στα παιδιά. Ήδη το τμήμα μπάσκετ ήθελε να κάνει κάποια συνάντηση με τους γονείς. Είμαστε εκπρόσδεκτοι, φυσικά το συζητάμε αυτό. Τους το παραχωρήσαμε, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στο βόλεϊ. Γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απλώς εδώ πέρα. Απλώς ήταν ότι έγιναν με δικά μας έξοδα. Από εκεί και πέρα ο χώρος έχουμε την καλή διάθεση να το παραχωρούμε παντού. Ναι. Ήταν νομίζω απαραίτητη αυτή η διευκρινιστική ερώτηση από τον κύριο Δούκλη. Να περάσουμε λίγο, γιατί πραγματικά ήταν ένα βήμα μπροστά του συλλόγου φέτος. Στο ότι απέκτησε σύγχρονα γραφεία και ένα χώρο, μια βάση για να λειτουργεί καλύτερα. Για να περάσουμε λίγο στο αγωνιστικό και στα οικονομικά ζητήματα, τα πιο τη πραγματικότητα. Τελείωσε η χρονιά, το πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Η προημιτελική φάση, η φάση των 16 του κυπέλου, ποιος είναι ο απολογισμός που θα κάνετε από μέρους σας για την πορεία της ομάδος, νομίζω είναι ικανοποιητικός, αλλά θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Φέτος ξεκινήσαμε, ξέρεις πολύ καλά γιατί βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην ομάδα, μια καινούργια προσπάθεια. Από την περσινή ομάδα ήδη αποχωρήσαν 8 αθλητές. Το βάρος το ρίξαμε στα δικά μας παιδιά και έχουμε μια την πιο νεανική ομάδα μπορώ να πω. Κρατήσαμε από πέρσι το τερματοφύλακα και τον Αστέρι του Τριανταφύλου, που ήταν απαραίτητο μαζί με τον Σάκη τον Αθανασίου, κάνουν ένα πολύ καλό δίδυμο. Έχουμε και από πίσω και τρίτο νεαρό τερματοφύλακα. Ο Στέλιος ο Δημάκης, ο οποίος είναι 3 χρόνια στην ομάδα. Κάναμε 2 προσθήκες, 2 παιδιά, έναν Σκοπιανό και έναν από τη Σερβία, έναν αθλητή, οι οποίοι είναι 20 χρονών. Και επειδή έχουμε 7-8 παιδιά δικά μας που είναι στην ίδια ηλικία, 20 με 21 χρονών, και με τον αρχηγό φυσικά τον Παναγιώτη που είναι ο Τζουβάρας, που είναι η σταθερή αξία της ομάδος, η ομάδα ξεκίνησε τη σεζόν. Εννοείται ότι έχουμε και τον ίδιο προπονητή για 5η συνεχόμενη χρονιά. Γιατί δύσκολο να δείτε από ό,τι γνωρίζετε σε ομάδα Α' Εθνικής να μείνει προπονητής για 3 και για 4 χρόνια. Εμείς στηριχτήκαμε στον Γιάννη Πελαλίδη, είπαμε ότι την 5η χρονιά συνεχίζουμε ξανά μαζί. Σίγουρα η πορεία της ομάδας έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Εμείς είχαμε σαν στόχο φέτος, επειδή ήταν δύσκολη χρονιά, την παραμονή. Κάναμε καλά αποτελέσματα. Και εδώ όπως ήρθαμε τώρα, έχουμε πιστεύω. Θα πάμε και στο δεύτερο γύρο να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Θα τερματίσουμε προσωπική μου άποψη στην πρώτη εξάδα, που θα είναι μια μεγάλη επιτυχία και για την πόλη μας και για την ομάδα και για το Χάλμπολ, γιατί οι ομάδες πλέον είναι, τις γνωρίζετε, με τον Ολυμπιακό, με την Άκια, με τον Πάκο, είναι 3 δυναμωμένες. Υπάρχει ο Δούκας από πίσω, υπάρχει και το Άργος. Ο Φίλιππος, μια μεγάλη ιστορία στο χώρο του Χάλμπολ. Και οι ομάδες, οι καινούργιες, το καματερό που ενισχύθηκαν μεν, αλλά όχι, εμείς έχουμε άλλο προγραμματισμό. Έχουμε τα δικά μας τα παιδιά, χρόνια μαζί, παίζουν 7-8 χρόνια μαζί όλα αυτά. Έχουμε 3-4 νεαρούς και κάναμε πιστεύω μια πολύ καλή πορεία. Και άμα θέλω να πω ότι και 2 παιχνίδια μας τα έκλεψε η διατησία με τον Δούκα και με τον Χάνθ, αν δεν ήταν και τα μπέναντι στα τελευταία δευτερόλεπτα, ίσως σήμερα θα λέγαμε ότι η ομάδα είναι και στη τρίτη θέση. Γιατί είμαστε για 2 βαθμούς διαφορά που οδηγεί στα playoffs για την έξοδο στην Ευρώπη. Τώρα για το κύπελο. Για το κύπελο ξεκινήσαμε αναγκαστικά, έπρεπε να δηλώσουμε συμμετοχή. Δηλώσαμε συμμετοχή, κάναμε ένα παιχνίδι με το Πανελλήνιο, ήρθε προχθές το ντέρμπι με το Φίλιππο, ένα παιχνίδι
που το χάρηκε ο κόσμος, το χαρήκαμε και εμείς. Υπήρχε αυτό το στρες, υπήρχαν όλα, ήταν ένα ντέρμπι πραγματικό. Και έτσι όπως ήρθε η νίκη, ήταν μια νίκη πιστεύω πολύ σημαντική και ψυχολογία. Και τη χάρηκα πιο πολύ και για το Φάνη και όλα αυτά που έβαλε για το τελευταίο γκολ. Πραγματικά, γιατί είχα περάσει το πρωί από τη δουλειά του και του λέω: Φάνη, τι θα κάνεις? Μου λέει: Μάκη, προσπαθώ να έρθω. Και το παιδί ήρθε 10 λεπτά αργότερα και χωρίς ζέσταμα, χωρίς τίποτα. Έκανε λίγο όταν η ομάδα έκανε time out. Ο προπονητής πήρε time out ειδικά για να κάνει Φάνη ζέσταμα. Μπήκε μέσα, έβαλε τον γκολ και πανηγυρίσαμε τη μεγάλη νίκη. Τώρα πιστεύω μια καλή κλήρωση. Τι να πούμε τώρα, οι ομάδες είναι όλες σημαντικές. Είναι, στα μέτρα μας είναι 2-3, δεν πάγα και θα το παλέψουμε και ό,τι προκύψει. Η ομάδα φέτος πλέον χτυπάει όλα τα παιχνίδια χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα. Πάμε να τα χαρούμε τα παιχνίδια. Και πιστεύω τα χαίρομαι και εμείς και ο κόσμος που στηρίζει και γεμίζει την κερκίδα σε όλα τα παιχνίδια. Άλλωστε εμείς, σαν διοίκηση φέτος, η αγάπη του κόσμου μας έχει κρατήσει σε αυτή την ομάδα. Και δεν είναι μόνο ο κόσμος της πόλης, πλέον ο Αεροπός έχει ξεπεράσει, γιατί λέγαμε, το καμάρι της πόλης. Εγώ προσωπικά, μετά από κάθε επιδικά προχθές στο παιχνίδι με τη Βέρεια, μου πήραν πάνω από 20-30 άτομα τηλέφωνο, και από το Λουτράκι Αρδέας είχα τηλεφώνημα, και από τη Σωσάδρα μου πήραν τηλέφωνο, και μέσα από την Αρδέα, και από το Τριφύλι ήρθε ένα παιδί, είδε την ομάδα, και από τα Γιαννιτσά ήρθαν δύο φίλοι, και από το Δροσερό ήρθε ένα παιδί, είδε προχθές και λέει, δηλαδή πλέον ο Αεροπός έχει γίνει. Εντάξει, είναι η ομάδα του νομού πλέον. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτή η έδεσα αλμοπία και για ενητσά ανταγωνισμό, αλλά εδώ στο χάρτο πλέον είναι μόνο Αεροπός. Mm-hmm. Και είναι μεγάλη τιμή για μας. Για το κύπελλο, ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχεις, Μάκη, έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και χαρές και λύπες. Μάλιστα, έχεις ζήσει και κατηγορία να ανέβετε, να κατέβετε. Ναι, ήταν πιο δύσκολο. Έχει σκεφτεί ποτέ να φύγει από την ομάδα? Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτό. Σίγουρα, χαρές λύπες υπάρχουν στα 9 χρόνια που είμαι στην ομάδα, στα 8-10 χρόνια, 9-10 χρόνια. Ζήσαμε και την Ευρώπη, ζήσαμε και την πτώση, μια άσχημη χρονιά. Πολλές νίκες, πολλές ήττες, χαρές. Φέτος ειδικά έχω δεχθεί πολύ, γιατί και τα παιδιά αυτά εγώ τα πρόλαβα όταν ήρθα στην ομάδα, ήταν όλα Δευτέρα Γυμνασίου τα πιο πολλά. Δηλαδή πήγαινα, άλλα ήταν Τρίτη Γυμνασίου, άλλα Δευτέρα, πήγαινα τους έπαιρνα τους βαθμούς, οικολογούσα απουσίες, έχω ένα κάποιο δέσιμο με τα παιδιά. Είναι, δηλαδή πραγματικά τα χαίρομαι και νομίζω ότι τα έχω σαν δικά μου παιδιά και είναι δύσκολα να τα πείσω ότι θα φύγω. Σίγουρα στο παρελθόν μου ήρθε αρκετές φορές, είπα μια δόση όταν με την πτώση, αλλά υπάρχει και η αγάπη από το σπίτι μου και της γυναίκας μου για την ομάδα, το παιδί μου και αναγκαστικά πρέπει να συνεχίσουν και δυστυχώς η πόλη δεν έχουμε πολλά άτομα στη διοίκηση να τρέχουν. Και λυπάμαι, γιατί άμα αποχωρήσουν ένα-δύο άτομα από κάθε πόλη, δεν θα υπάρχουν ομάδες. Και είναι δύσκολο αυτό, είναι λυπηρό, ο Γιώργος τα ξέρει καλύτερα. Δεν υπάρχουν παράγοντες σήμερα. Είναι και η κρίση, είναι και αυτά, είναι και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να είμαστε εδώ πέρα, να συνεχίσουμε. Φέτος η χρονιά είναι πολύ καλή, πολύ ευχάριστη και πάμε καλά. Γιώργος Ρουδοβίτης, φίλαθλος Πέλλας, ερώτηση. Μάκη, όλο αυτό το οικοδόμημα για να δημιουργηθεί. Επειδή είμαστε σε μια ερασιτεχνική με επισήμως κατάσταση στο άθλημα του χάντμπολ, αλλά είναι ένα άθλημα το οποίο απαιτεί ένα κόστος. Υπάρχουν συμφωνίες, συμβόλαια, γενικά υπάρχουν, είναι ένα άθλημα που απαιτεί ένα κόστος. Πόσο δύσκολο είναι να καλυφθεί ο προϋπολογισμός, ο ετήσιος μιας ομάδος, έστω και αυτός ο νοικοκυρεμένος προϋπολογισμός, τον οποίο κάθε χρόνο υλοποιεί ο Αεροπός, ώστε να μπορεί να στέκεται σε αυτό το επίπεδο? Σίγουρα. Είμαστε, πιστεύω, άμα κοιτάξετε, βάσει που γνωρίζουμε, βάσει στατιστικής και βάσει οικονομικών, είμαστε μέσα στις τρεις ομάδες που δεν χρωστάμε στην εφορία. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Δηλαδή, άμα αρχίσουν ο αθλητικός νόμος που ξέρετε εσείς εδώ, οι ομάδες, οι υπόλοιπες θα έχουν πρόβλημα μεγάλο. Εμείς ευτυχώς, δηλαδή, δυστυχώς για τις άλλες ομάδες, εμείς μέχρι τώρα τα συζητάμε αυτή τη στιγμή, μέχρι και ο μήνας Οκτώβριος η εφορία της ομάδας είναι πληρωμένη, είμαστε μηδενικοί. Γίνεται όλα τα παιδιά εδώ πέρα, όλη η διοίκηση προσπαθούμε, έχει γίνει ένα σωστό νοικοκυριό. Είμαστε πολύ συνεπείς, δηλαδή θέλω να πιστεύω, παρόλο που η κρίση είναι έξω, έχουμε φυσικά όμως και τη στήριξη των χορηγών. Έχουμε τον επίσημο χορηγό, τη Φέτα Χριστάκης, τα παιδιά που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Το Mind Dynamic, μια καινούργια χορηγία φέτος. Ο Χρήστος ο Μαρίνος με τα αθλητικά που μας έδωσε όλο το αθλητικό ρουχισμό, που είναι σίγουρα και αυτά να τα αγοράζαμε, φόρμες, μπουφάν, στολές, αυτά στοιχίζουν κάποια χρήματα, πάρα πολλά.
Είναι ο Στάδης ο Ούτας με τα ανοξίδωτα κάτω που έχει το εργοστάσιο με τις καμινάδες. Το μελητήριο Πέλλας προς τιμή του φέτος μας βοήθησε και πέρσι στην διοργάνωση ένα συμβολικό ποσό μας δίνουνε. Και από εκεί και πέρα έχουμε τις μικρές χορηγίες που συμβάλλει. Ο κόσμος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τα διαρκείας. Είναι δίπλα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, με λίγη βοήθεια, είμαστε μέσα στους στόχους μας. Έχουμε τη βοήθεια του Δήμαρχου, του Τάκη του Γιάννου, βάσει δυνατοτήτων που μπορεί και αυτός. Και ακόμα ένας άνθρωπος που μας έχει βοηθήσει και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε είναι ο Γιάννης Σουσιβάκης. Μας έχει δώσει χορηγίες ο άνθρωπος στη δικιά του και όταν χρειαζόμαστε και παρακολουθάει την ομάδα και στέκεται δίπλα. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς ούτε ένας βουλευτής ούτε η περιφέρεια δεν μας έχει δώσει ούτε ένα ευρώ. Και είναι κρίμα γιατί είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, οι εκάστοτε βουλευτές έχουν πάρει ψήφους από την ένταση, αλλά δυστυχώς δεν έχουν συμβάλει στον αεροπού ούτε ένα ευρώ. Και είναι λυπηρό αυτό. Αυτά να τα βλέπει ο κόσμος της πόλης μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Με το γήπεδο, δυστυχώς. Εντάξει, με πειράζει όταν πάω, επειδή ακολουθά όλες τις αποστολές της ομάδος. Έχω δει τα καλύτερα γήπεδα. Φέτος δεν είχα πάει στη Δράμα, ήταν ένα γήπεδο παιδιά που ντρεπόσουν να μπει μέσα. Και στο Καματέρο πήγα πρώτη φορά φέτος και εκεί είδαμε ένα γήπεδο πολυτελείας. Αυτό το γήπεδο τώρα έχουμε τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου και του Γιάννη του Σιφάκη. Βγήκαν κάποια χρήματα, τουλάχιστον να αλλάχτούν λίγο τα αποδυτήρια, να γίνουν 2-3 πράγματα, κάποιες βελτιώσεις. Γιατί είναι ντροπή σε άλφα εθνική να παίζουμε. Και τα αποδυτήρια να είναι από την εποχή που ήταν ο Γιώργος αθλητής, ακόμα να είμαστε σε αυτό το θέμα. Ή να αρχίσουμε τώρα εγώ να ψάχνω μπογιατζή να μου βάψει τις ντουζιέρες ή κάτι άλλο. Δηλαδή πλέον δεν το συζητάμε. Ειδικά προχθές στη Χάν τράπηκα εγώ να μπω μέσα. Δηλαδή είχε 16 αίθουσες του Δούκα, δηλαδή τι να σας πω. Και ένα άλλο πρόβλημα που το έχει έδεσα και είναι δύσκολο για μας σαν άνθρωπος, μεγάλο πρόβλημα με το γήπεδο, παιδιά. Όλες οι ομάδες και οι 12, οι 11 δηλαδή εκτός από εμάς, της Άλφας Εθνικής έχουν ειδικά τους γήπεδα. Ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, έχει το γήπεδο το σπίτι του Χάντου. Πάνε στις 2 το μεσημέρι, φεύγουν στις 11. Ο Φίλιππος έχει 3 γήπεδα. Έχει το Φιλίππο που είναι και το Χάντου. Μπορεί να πάει στο Μακροχώρι, μπορεί να πάει και στην Ελιά, τα μικρά. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα υπάρχει ένα γήπεδο. Υπάρχουν το μπάσκετ, υπάρχει το βόλι και δυστυχώς, δηλαδή τώρα εμείς έχουμε αθλητή που σχολάει 4:30, τελειώνει η προπόνηση. Ο αθλητής πλέον έχει χάσει την προπόνηση, παιδιά. Δεν μπορεί να έρθει να κάνουμε. Γιατί μετά έχουν να ακολουθούν άλλες τρεις ώρες που έχουν διάφορα αθλήματα. Δηλαδή η Δράμα τώρα αυτή τη στιγμή έχει το γήπεδο, πάνε στις 3 και φεύγουν το βράδυ στις 10. Δηλαδή ο αθλητής μπορεί να σχολάσει το απόγευμα τη δουλειά του ή να κάνει ο προπονητής. Εμείς έχουμε τον προπονητή μέσα στην έδρα. Θέλει να δουλέψει, δεν μπορεί να δουλέψει. Είναι πρόβλημα μεγάλο αυτό. Γιατί και ένα χαρακτηριστικό έτυχε στα τόσα χρόνια. Είχε περάσει και ο Χάρης ο Τέλειος, που ήταν από το Φίλιππο, ένας καλός θεματοφύλακας, μεγάλης αξίας εθνικής. Όταν έφυγε, ξέρετε, είμαι άνθρωπος. Μάκη, όλα καλά, Χρυσάλη. Εγώ λέει πρώτη φορά βλέπω λέει, προπόνηση μια μισή ώρα. Ομάδα λέει που διεκδικεί, λέει Ευρώπη. Λέει. Αυτό πρέπει λέει, να έχει. Δηλαδή, εμείς σχολούσαμε λέει, στο Φίλιππο και κάναμε άλλη μια ώρα προπόνηση ατομική. Λέει. Δηλαδή, τα εξτρέμε, δηλαδή το πίβο, δηλαδή το θεματοφύλακα. Αλλά δυστυχώς ένα γήπεδο έχουμε, πρέπει να πάμε με αυτά που. Αυτό επηρεάζει λίγο και την λειτουργία και την εξέλιξη των παιδιών στις μικρές ηλικίες, στις υποδομές. Ίσως είναι ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει την καλύτερη ανάπτυξη της ομάδας στη βάση της για να μπορεί να παράξει παίκτες πιο εύκολα και να αποτελέσει ένα κίνητρο για την νεολαία. Θα σας απαντήσω ευθέως αυτό. Σίγουρα επειδή τα ξέρεις, ασχολείσαι εσύ με παιδιά, τα παιδιά αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν ήταν όπως παλιά. Έχουν φροντιστήρια, έχουν ιδιαίτερα, έχουν αγγλικά, είναι το πρόγραμμα γεμάτο. Δηλαδή είναι 5,5 με 6,5 προπόνηση. Δεν μπορείς, έχει εκείνη ώρα φροντιστήριο, το έχασε το παιδί την προπόνηση. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει. Δηλαδή στις άλλες πόλεις, ο Φίλιππος αυτή τη στιγμή τα ηλικία. Η ευελιξία δηλαδή ναι. Στις ώρες προπονήσεων για να μπορέσουν να σου καλύψουν όλα... περισσότερη ώρα. Και να σας πω αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Είναι και στο μπάσκετ, να είμαστε ειλικρινείς, είναι και στο βόλεϊ. Γιατί εγώ ξέρετε, έχω χρόνια έχω και παρακολουθώ και το βόλεϊ, παρακολουθώ και το μπάσκετ. Δηλαδή είναι το θέμα είναι αυτό, δεν είναι μόνο σε εμάς τον άνθρωπο. Αλλά απλώς σε εμάς είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα στους άντρες. Όταν έχεις μια ομάδα αλφα-εθνική. Όταν η ομάδα διεκδικεί στην εξάδα της Ευρώπης, θέλεις κάτι παραπάνω. Δηλαδή, έχεις το προπονητή εδώ πέρα, μου λέει θέλω να δουλέψω. Δεν μπορεί να έρθει. Μετά τις 6,5-7,5 που τελειώνει η προπόνηση, θα έρθει το άλλο τμήμα για προπόνηση, θα έρθει το άλλο. Δηλαδή, δεν έχεις την ευκαιρία που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Το Καματερό πήγα, μου λέει έχουμε λέει, 10 ώρες στο γήπεδο δικό μας. Ο Φίβος Σικιών, το γήπεδο δικό του. Δηλαδή, όλες οι ομάδες. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει δικό της γήπεδο από 8 ώρες.
Τώρα από εδώ και πέρα δυστυχώς είμαστε σε μια μικρή πόλη, έχουμε ένα γήπεδο, πρέπει να συμβιβαστούμε, γιατί και οι άλλοι, και το βόλε κάνει αγώνα τα παιδιά και το μπάσκετ κάνει αγώνα και πιστεύουμε να το σεβαστούμε και να το κάνουμε. Κάτι τελευταίο σχετικό από μέρος μου. Επειδή είχε τεθεί ξανά το θέμα πέρυσι και πρόπερσι με την τωρινή κυβέρνηση για την κατασκευή του πολύκρουτου του πιστού γυμνασίου στο Πασά Τσαΐρ, εσείς σαν επίσημος σύλλογος, τι ενημέρωση έχετε επίσημη και από τα όποια κέντρα εξουσίας μπορεί να έχετε πρόσβαση, είναι εφικτό αυτό το έργο ή απλά αποτελεί κάποια, είναι μόνο ευσεβής πόθος κάποιων τοπικών αρχόντων, είναι εφικτή η κατασκευή, είναι κάτι που μπορούμε να περιμένουμε ή θα είναι στο απότερο μέλλον και άσυμβη? Αυτό, Γιώργο, να σας πω, είναι μια σωστή ερώτηση και πιστεύω είναι και πολύ καλή κιόλας. Πιστεύω άμα γίνει αυτό, παιδιά, θα σώσει την πόλη. Τώρα εμείς σαν Αεροπός, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, ασχολούνται άλλοι που είναι, εντάξει, ο Θωμάς και άλλοι που έχουν πιο πολύ σχέση με αυτά. Ήδη, ναι, θα είναι κάτι πολύ καλό. Τώρα το πώς θα γίνει και τι θα γίνει, αυτό δεν μπορώ να πω. Δεν έχετε κάποια ενημέρωση? Όχι, αυτά και εγώ είναι και οι γραφειοκρατίες πολλές αυτά τα θέματα, είναι, τα ξέρεις εσύ καλύτερα αυτά, τι θα, απολυτριώσεις, πώς θα λένε αυτά και 1002. Αυτά είναι αλλού τέτοιο. Μακάρι να γίνει για να βοηθηθεί και το μπάσκετ και το βόλεϊ και ο έργος του Χάρμπορ. Θα είναι ευχής έργος, γιατί κάτι καλό είναι, θα είναι για παιδιά για την πόλη. Και ευχές. Ναι, σίγουρα θα ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχει καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, γιατί αυτά που έχουμε δει έξω έχουμε τρομάξει. Και εντάξει, και εμείς αθλητικά θα συνεχίσουμε και στη νέα χρονιά θα είμαστε δίπλα στην ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.